Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Σε υψηλού τόνου ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ξεκίνησε από το πρωί η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών τη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εισήχθη με τον χαρακτήρα του κατεπήγοντο και θα ψηφιστεί αύριο το βράδυ. Ο Υπουργό Οικονομικών υπεραμείνθηκε αυτής της επιλογής, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ψήφισης του νομοσχεδίου για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για νομοσχέδιο έκτρωμα ενώ και οι συγητές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι θα το καταψηφίσουν. Ο Υπουργό Οικονομικών, απατώντα την κριτική που δέχτηκε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι χρησιμοποιεί όρου καφενείου. Μιλώντα επί τη ουσία του νομοσχεδίου, υποστήριξε ότι τα μέτρα που προβλέπονται όχι μόνο δεν είναι επαχθή, αλλά θα ανακουφίσουν και μεγάλη μερίδα συμπολιτών μα. Αναφερόμενο στην πορεία τη οικονομία, εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι στο τέλο τη χρονιά θα σημειωθεί θετικό πλεόνασμα, κάτι όμω που δεν πρέπει να προκαλέσει ενθουσιασμό. Την ίδια στιγμή, οι ανεξάρτητοι Έλληνε πραγματοποιούν το ιδρυτικό του συνέδριο με τον πάνω Καμένον να σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και δεσμεύτηκε ότι η προτεραιότητα του κόμματό του θα είναι η ενότητα των Ελλήνων. Εσιόδοξο για την επόμενη μέρα στην ελληνική οικονομία εμφανίστηκε από τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, όπου βρίσκεται ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Νίκο Δένδια, μιλώντα στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, υπογραμμίζοντα ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ τη κρίση. Ο κ. Δένδια εκτίμησε ότι το καλοκαίρι αναμένουμε σημάδια ότι η ελληνική οικονομία βγαίνει από την κρίση και πω η χώρα περιμένει ρεκόρ τουριστικών αφήξεων. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξουν άλλε απεργίε. Όσον αφορά στην ύφεση που μαστίζει τη χώρα εδώ και έξι χρόνια, αλλά και τα μεγάλα ποσοστά ανεργία, ο κ. Δένδια είπε ότι δεν φοβάται κοινωνικέ αναταραχέ στο μέλλον με δεδομένο ότι θα συνεχιστεί η ανόρθωση τη οικονομία. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, επισημένοντα ότι η ροή παράνομη μετανάστευση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, ενώ ξεκαθάρισε σε όλου του τόνου ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ξενοφοβική. Καθοριστική συνάντηση με τον Ιταλό πρόεδρο Ναπολιτάνο έχει απόψε ο Ντολοδόχο Πρωθυπουργό Ενρή Κολέτα για να παρουσιάσει τη λίστα των υπουργών του, ενώ η ορκομοσία τη νέα κυβέρνηση πρόκειται πιθανότατα να πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα. Ο 47χρονο κέντρο αριστερό Λέτα, που διορίστηκε εντολοδόχο πρωθυπουργό δύο μήνε μετά τι εκλογέ στην Ιταλία, και ενώ η χώρα δεν είχε κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, προσπάθησε να ξεπεράσει τι αντιρρήσει και τι ενστάσει κέντρο δεξιά και κέντρο αριστερά και να συντάξει τη λίστα των υπουργών του. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη πάντω, που το κέντρο δεξιό κόμμα του ήρθε δεύτερο στι εκλογέ, είπε ότι δεν θα είναι υπουργό, διαψεύδοντα τι φήμε ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών. Εφόσον η νέα κυβέρνηση ορκιστεί αύριο, τη Δευτέρα θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη από την Βουλή. 12 χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11 η Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, που στήχησε τη ζωή σε 2.753 ανθρώπους, βρέθηκε τυχαία ένα κομμάτι από το αεροπλάνο που χτύπησε τους δίδυμου πύργους. Η αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε κοντά στο τόπο των επιθέσεων ένα εξάρτημα του συστήματος προσγείωσης, που προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από ένα εκ των δύο αεροσκαφών, που συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Το εξάρτημα βρέθηκε σφινωμένο μεταξύ δύο κτηρίων στο κάτω Μανχάταν και έχει ευδιάκριτο αριθμό πλαισίου της Boeing. Ο χώρος μεταξύ των δύο κτηρίων είναι εξαιρετικά στενός και αυτό εξηγεί γιατί το εξάρτημα είχε ξεφύγει από τους ερευνητές για σχεδόν 12 χρόνια. Η αστυνομία δημιούργησε μία περίμετρο ασφαλείας γύρω από την περιοχή και έχει περιορίσει την πρόσβαση. Ένα 43χρονο συνελήφθη στην Μήλο γιατί είχε στην κατοχή του μεγάλε ποσότητε εκρηκτικών. Ενώ στον Πειραιά, πέντε άτομα έκλεψαν την αποζημίωση μαμούθ από ένα 38χρονο που είχε πάθει εργατικό ατύχημα. Λεπτομέρειε από τον Παναγιώτη Μπούσιο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλά που είμαι, Χριστίνα. Να πούμε λοιπόν ότι ο 43χρονο πραγματικά θα τίναζε την Μήλο στον αέρα, καθώ είχε στην κατοχή του ούτε λίγο ούτε πολύ, αλλά 200 κιλά ζελατονιδαμίτιδα, 175 κιλά εκρηκτική αμμονία, πυροκροτητέ, φοιτήλοι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί. Η λοιπόν τον βρήκα στο σπίτι του, τα έχει μέσα σε μια αποθήκη και πραγματικά έμειναν άφωνοι, άφωνοι από την πολύ μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Ο 43χρονο ε, του εξήγησε όμω, <coughs> με συγχωρείτε, <coughs> ότι θα τα είχε για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Ε, αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων συγγνώμη, mm -hmm. ε, εν ώψη τη ε, Κυριακή του Πάσχα. Καθώ σε μια περιοχή τη Μήλου, στον Τριοβάσαλο, υπάρχει ένα έθιμο με πολύ μεγάλε ποσότητε εκρηκτικών ανάμεσα σε. Να, πολύ μεγάλε ποσότητε πυροτεχνημάτων ανάμεσα σε δύο εκκλησίε. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, όπω ήταν φυσικό, σχηματίστηκε σε βάρο του δικογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και εκείνο θα αποφασίσει τι θα γίνει Μάλιστα. θα αποφασίσει για την τύχη του. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Πειραιά, ένα 38χρονο πριν από μερικά χρόνια ε, ε, είχε ένα εργατικό ατύχημα, πήρε μια αποζημίωση 210.000 ευρώ. Κάποιοι όμω συγγενεί του, του φαίνεται ότι το ήξεραν αυτό και ένα βράδυ πριν από mm -hmm. λίγε ημέρε ήξεραν ότι τα έκρυβε κάτω από το στρώμα του ο 38χρονο. Ε, μπήκαν μέσα στο σπίτι, του τα πήραν όλα τα χρήματα και μάλιστα θέλοντα να αποπροσανατολίσουν τι έρευνε, σκηνοθέτησαν μία ληστεία, ανακάτεψαν το χώρο και στη συνέχεια μάλιστα. ειδοποίησαν την αστυνομία. <Συστα> όμω τελικά αποδείχθηκε ότι τα είχαν πάρει και μέρο των χρημάτων έχουν κιόλα βρεθεί. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. <Συστα> είναι τα πρώτα μηνύματα για τι κρατήσει στα ξενοδοχεία εν Πάσχα. Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, κινούνται μέχρι στιγμή οι κρατήσει Ελλήνων και ξένων τουριστών στα ξενοδοχεία τη χώρα. Οι προσφορέ των ξενοδοχείων είναι αρκετά καλέ. Οι τιμέ σε πολλά πέφτουν τόσο χαμηλά όσο δεν είχαν πέσει ποτέ άλλοτε. Οι παροχέ των ξενοδοχείων είναι ιδιαίτερα αυξημένε. Οι ξενοδόχοι έχουν μειώσει τις τιμέ στα περισσότερα ξενοδοχεία, ενώ κάνουν και ελκυστικέ προσφορέ, ειδικά για το τετραήμερο του Πάσχα. Μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή έχουν προορισμοί που είναι κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπω η Έγινα. Η Έγινα είναι μια διαχρονική αξία και σε αυτή την περίοδο τη κρίση, ε, μπορεί και κρατά σταθερέ τι δυνάμει τη όσον αφορά το, ε, το κομμάτι σαν προορισμό. Μέχρι και την Μεγάλη Παρασκευή, οι ξενοδόχοι πιστεύουν ότι οι κρατήσει θα αυξηθούν, καθώ οι περισσότεροι Έλληνε κλείνουν τι διακοπέ του την τελευταία στιγμή. Θεωρούμε ότι η περιοχή δική μα εδώ τη Αχαία και τη δυτική τη που περισσότερα, η Ιλία οι μονάδε είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα στι πληρότητε. Αγγίζουν αυτή τη στιγμή γύρω στο 80-90% και. Βέβαια, ε, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα μέχρι αύριο, μέχρι αύριο να έχουν μεγαλώσει οι κρατήσει. Φέτο το Πάσχα συμπίπτει και με την έναρξη τη καλοκαιρινή τουριστική περίοδου και οι επαγγελματίε των τουρισμού ευελπιστούν να ανατραπεί η εικόνα που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια κυρίω με του ξένου τουρίστε. Ιδιαίτερα ζεστό είναι το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Με την θερμοκρασία, μάλιστα, να αγγίζει σε πολλέ περιοχέ ακόμα και του 30 βαθμού. Το μικρό καλοκαίρι όμω φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τι επόμενε ημέρε, κάνοντα το χατήρι των εκδρομέων και όχι μόνον. Έτσι, για την Μεγάλη Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθριο καιρό για όλη τη χώρα, με ασθενεί ανέμου και θερμοκρασίε που θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντα μάλιστα την Μεγάλη Τρίτη ακόμα και στου 32 βαθμού. Αλλαγή σκηνικού φαίνεται να έχουμε από την Μεγάλη Πέμπτη, με τοπικέ νεφώσει, πρόσκαιρε ασθενεί βροχέ, κυρίω στα βόρεια και μικρή πτώση τη θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσει μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα και αναλυτικότερα νέα της ημέρας απόψε στο κεντρικό δελτίο του Star στις 8 παρατέταρτο. Καλό σας απόγευμα.